να τις ευχαριστήσω και κάποιες άλλες κυρίες πάλι που μόνοι τους προσπαθούν και αυτοί με ένα λιθαράκι ο κάθε ένας να στήσουμε ωραία πράγματα. Το ίδιο εύχομαι και για τους άντρες. Από εδώ και πέρα που έφτιαξε ο καιρός έχουμε να κάνουμε και πράγματα με τους άντρες, όχι μόνο τάβλη και χαρτιά. Με τι δεν πάθαμε από πολύ. Θα σας φτιάξω εγώ, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, από μένα και πάλι καλή Ανάσταση με υγεία. Τις ευχές τώρα τις υπόλοιπες θα σας τις δώσει ο Πρόεδρος. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους εύχομαι. Να είναι γερές και δυνατές όλες σας οικογένειες και προπάντων να είστε εσείς γεροί και δυνατοί. Εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο ότι η Ειρήνη είπε να είστε ακόμα περισσότεροι. Εγώ θα πω να μην λείπει κανένας άλλος. Να ξέρετε, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας το λέω κάθε φορά που βρισκόμαστε όλοι μαζί. Σας έχουμε έννοια. Θέλουμε να είστε καλά, θέλουμε να περνάτε καλά, θέλουμε να σας βλέπουμε χαμογελαστούς, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Και εσάς αυτή είναι η δουλειά σας. Λέω πάντα ότι όχι μόνο σας χρειαζόμαστε να σας βλέπουμε μόνο, σας έχουμε και ανάγκη εμείς οι μικρότεροι. Είναι δύσκολες οι εποχές και σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Εγώ θα σας ευχηθώ, θα σας μεταφέρω και τις ευχές από τον Δήμαρχο τον Χρήστο Παππού, να έχετε υγεία και να είσαστε πάντα καλά. Βλέπετε, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για το καπί μας και για εσάς να περνάτε όμορφα. Προγραμματίζουμε ακόμα πιο ωραία πράγματα. Είμαστε εδώ σε συνεννόηση με την Ειρήνη. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ειρήνη και το προσωπικό εδώ πέρα, τα κορίτσια που σας έχουν και αυτοί που βοηθάνε. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους ανθρώπους που βοηθάνε εδώ για την υγεία του καπί. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση και του χρόνου με υγεία.